Βλέπουμε ότι στο αρχηγείο της αστυνομία υπάρχει και εκεί σε πλήρη εξέλιξη μία άλλη σύσκεψη όπως μαθαίνουμε της ανακριτικής ομάδας που διερευνά την υπόθεση με το βίντεο του Jazeera. Σύμφωνα με πληροφορίες μας φαίνεται να έχουν ολοκληρωθεί οι επιστημονικές εξετάσεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα τα οποία παραλήφθηκαν κατά τις έρευνες που έγιναν πριν από περίπου μία εβδομάδα στα σπίτια και στις εταιρείε συμφερόντων του κ. Σιλούρη, του κ. Τζοβάνι, καθώς επίσης και του του κ. Πιτσάτζη. Όλα αυτά αναμένεται να βρεθούν στο τραπέζι σύσκεψη με, τεκ... με, όλα τα τεκμήρια που έχουν ενώπιον του οι ανακριτέ. Αναμένεται να γίνει και μία άλλη σύσκεψη εντό του Σαββατοκύριακου και σύμφωνα με πληροφορίε μα, δεν αποκλείεται εντό τη ερχόμενη εβδομάδα ε, τα ίδια πρόσωπα που είδαμε να περνούν την πύλη του αρχηγού αστυνομία πριν από μερικέ μέρε να την ξαναπεράσουν και την ερχόμενη εβδομάδα. Άρα βρέθηκαν αυτά τα στοιχεία που αναγκάζουν ουσιαστικά του ανακριτέ να κάνουν νέε συσκέψει και να δουν παραπέρα πώς χειρίζονται και τι οδηγίε θα πάρουν από τους προϊστάμενου τους. Ακριβώς. Λέγαμε εδώ και μέρες ότι τα όσα θα έβρισκαν πιθανόν οι ανακριτές εκεί στο Αρχηγείου ίσως να τους έκανε να καλέσουν ξανά τα πέντε πρόσωπα για καταθέσεις. Φαίνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί επιστημονικές εξετάσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς επίσης και στα κινητά τηλέφωνα των πέντε προσώπων και αναμένεται τις επόμενες μέρες αυτοί να βρεθούν ξανά ενώπιον των ανακριτών της υπόθεσης, στην ώρα που ακόμη δεν φαίνεται πως δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή σε ό,τι αφορά κατάθεση από πρόσωπα που σχετίζονται με το Al Μετά και το όχι που πήραν οι ανακριτέ του Ταϊαρχηγίου από του δύο δημοσιογράφου που βρέθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο στην Κύπρο.